Διανύουμε γιορτινές μέρες αυτή την περίοδο και θα μοιραστώ μαζί σας μία συνταγή αρκετά ζεστή, αρκετά νόστιμη και αρκετά εύκολη. Σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας μία συνταγή η οποία θα είναι μία σούπα βελουτέ. Πάμε λοιπόν να σας πω πώς θα φτιάξουμε αυτή τη σούπα. Ξεκινάμε με τις πατάτες μας. Τις έχω κόψει όχι πάρα πολύ μικρά κομμάτια. Πράσο, κρεμμύδι και σκόρδο. Θα βάλω ζωμό λαχανικών κατά προτίμηση. Θα βάλω λοιπόν το ζωμό μου. Θα το αφήσω τώρα εδώ λίγο να λιώσει, γιατί στο ζεστό νερό δεν θέλει και πάρα πολύ ώρα. Θα λιώσει αμέσως ο ζωμός. Θα κόψω λίγο θυμάρι, ιδανικά φρέσκο. Γενικότερα τα φρέσκα μυρωδικά μας δίνουν άλλη ένταση και άλλη γεύση στο φαγητό, οπότε τα προτιμούμε. Θα ρίξω πιπέρι. Θα ρίξω λίγο αλατάκι, γιατί έχουμε ρίξει το ζωμό μας, οπότε το αλάτι γενικά το πάμε με σύνεση. Θα δοκιμάσουμε προς το τέλος αν χρειαζόμαστε κι άλλο. Και φυσικά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Παίρνω λοιπόν την κατσαρόλα μου και πάω να βάλω στο μάτι, στη φωτιά λοιπόν την κατσαρόλα, ώστε να βγάλουν τα αρώματα και τις εντάσεις, τα λαχανικά, τα μυρωδικά και το ελαιόλαδο, για να προσθέσω στη συνέχεια το ζωμό. Είπα λοιπόν πάνω από την εορταστική βελουτέ σούπα που θα φτιάξουμε, αντί να βάλουμε κρουτόν, που εντάξει, κρουτόν φτιάχνουμε εύκολα, να φτιάξουμε ένα αλμυρό μπισκότο. Η βάση μας θα είναι το ελαιόλαδο, λίγο τυρί, αλεύρι, αλάτι, πιπέρι και ό,τι μπαχαρικό μπορούμε και θέλουμε να βάλουμε μέσα. Και αν δεν έχετε αλλεργίες και σας αρέσει, μπορείτε να βάλετε και ένα ξηρό καρπό. Λοιπόν, έχω βάλει το αλεύρι μου. Βάζω μέσα το τυρί, τριμμένο έτσι. Στη συγκεκριμένη εγώ έχω βάλει καπνιστό. Γενικά θέλω ήπια ένταση και γεύση, δεν θέλω να βάλω κάτι πάρα πολύ έντονο. Έχω βάλει λίγο πεκορίνο αμφιλοχής και λίγο καπνιστό τυρί. Βάζω ελάχιστο αλάτι, γιατί έχουν και τα τυριά μου, πιπέρι και το βασικότερο εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο. Λοιπόν, έχουμε το ταψί μας. Δεν χρειάζεται να ρίξουμε κάποιο έξτρα ελαιόλαδο στο ταψί, γιατί έχει ήδη το περιεχόμενο. Έχει ήδη λοιπόν το μείγμα μας. Τι κάνουμε τώρα, το ρίχνω μέσα. Το πιέζω με τα χέρια μου, ώστε αυτό το ψηθεί να μου δώσει την υφή του μπισκότου για να μπορέσω να το βάλω πάνω από τη σούπα μου. Τώρα αυτό είναι έτοιμο. Στους 185 σε προθερμασμένο αέρα θα το βάλω να ψηθεί. Θέλει σίγουρα ένα δεκαλεπτάκι. Θα το δεις, θα αρχίσει να χρυσαφίζει. Μόλις αρχίσει και χρυσαφίζει, γιατί παίζει και ρόλο ο φούρνος σας, η ένταση που έχει, θα το βγάλουμε και θα είναι έτοιμο. Πάμε να μπει φούρνο. Η σούπα μας είναι έτοιμη, μόσχο μυρίζει και είναι έτοιμη να σερβιριστεί. Λοιπόν, εμένα γενικά μου αρέσει να είναι λίγο πιο παχύριο στη βελουτέ. Δεν θέλω να είναι νερό, γιατί έτσι μου αρέσει να κάτσει το κρουτόν μας από πάνω ή το κράμπλι μας και να στέκεται. Λοιπόν, σερβιρώ το πιάτο μου. Φυσικά, θα προσθέσω λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Λίγο. Θα βάλω λίγο από το κράμπλι μου από πάνω. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω και να σας δώσω να μυρίσετε αυτό που μυρίζω εγώ μπροστά μου. Και αφού τελειώσαμε λοιπόν τη σούπα μας, ήρθε η ώρα να την απολαύσουμε. Θα την απολαύσουμε τώρα που είναι καυτή, βάζοντας λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την ποικιλία της αθηνοελιάς, η οποία θα μας βοηθήσει τώρα που είναι ζεστή η σούπα μας να αναδείξει ακόμα περισσότερα αρώματα. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Είναι τέλεια. Νομίζω ότι αξίζει να τη φτιάξετε και εσείς αυτές τις γιορτές και νομίζω ότι θα σας εντυπωσιάσει. Και η αλήθεια είναι ότι το ομό ελαιόλαδο από πάνω κάνει πολύ τη διαφορά. Ειδικά τώρα στα αρώματα που βγάζει, που μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε αυτή τη στιγμή πώς μοσχομυρίζει η σούπα. Έχω να σας πω ότι όποιος τη φτιάξει νομίζω θα ενθουσιαστεί. Όλη η ομάδα της Monogram σας εύχεται καλές γιορτές και καλή χρονιά.